τελικά. Πάντως, οι Ερυθρόλευκοι διαμαρτύρονται δίκαια για κανονικό γκολ του Αλεξανδρίου που ακυρώθηκε ως offside στο 50 λεπτό. Μέτριο το παιχνίδι στο πρώτο μήχρονο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ολυμπιακός ένα φάουλ με τον Αλεξανδρίου θα διώξει ο Ατματζίδης στη φάση αυτή στο 10 λεπτό, ένα λεπτό αργότερα. Ο Τσάρτας πήρε την μπάλα μετά από εκτέλεση κόρνερ, έκανε το σούτ έξω από την περιοχή. Ο Ράντος όμως έπεσε, έσωσε την εστία του. Μένει πάντα το 0-0, 17ο λεπτό. Μπατίστα από τα δεξιά. Θα βγάλει τη σέντρα μόνο στον Μπορμπόκης με τον Ράντο, δεν θα καταφέρει να τον πλασάρει. Έσωσε ο Ερυθρόλευκος τερματοφύλακας στην εστία του. 32ο λεπτό κόρνερ με τον Κετσπάγια για την ΑΕΚ. Θα διώξει ο Ράντος το σούτ από τον Τσάρτα, τα κουνάκια από τον Μπατίστα και πάλι όμως ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού σε καλή θέση σώζει την εστία του. 36ο λεπτό το σούτ από τον Γεωργάτο. Η μπάλα θα φύγει από τον Ατματζίδη. Ο Ίβιτς με διπλή προσπάθεια θα ανοίξει το σκορ για τον Ολυμπιακό το 0-1. Δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν οι αμυντικοί της ΑΕΚ. Δεύτερο ημίχρονο και η επίμαχη φάση του 41ο λεπτό. Ο Αλεξανδρής πετυχαίνει γκολ. Ο διαιτητής ο Καλαθινός θα το ακυρώσει όμως μετά από υπόδειξη του επόπτη Βασιλείου. Κακός όμως, καθώς ο Αλεξανδρής όταν πήρε την μπάλα από τον Γεωργάτο ήταν σε κανονική θέση, καλυπτόταν στο βάθος όπως βλέπετε και εσείς από τον Μπορμπόκη. Λάθος υπόδειξη αυτή του επόπτη. Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να πιέσουν εστία του Ράντου. Σούτ από τον Κωστή θα μπλαζέψει την μπάλα ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Λίγο αργότερα ο Τσάρτας τον Μπατίστα από πλεονεκτική θέση θα στείλει την μπάλα out. 71ο λεπτό η επέλαση από τον Τόνι Σαβεύσκη, το μαρκάρισμα από τον Καραταίδη. Ο διαιτητής ο Καλαθενός θα δείξει το σημείο του πέναλτι. Θα ευστοχήσει ο Βασίλης Τσάρτας, θα πετύχει το τελικό 1-1. Πάντως ο Ολυμπιακός έχασε την ευκαιρία να πετύχει και δεύτερο γκολ. Λίγο αργότερα, όταν η κεφαλιά του Ίβιτς βρήκε συμβολή των δοκαριών της εστίας.